ΣΥΡΙΖΑ. Τις φάγατε, κύριε Λαμπαδά, σήμερα. Είναι αλήθεια, σήμερα βιώσαμε... Οπλοφορούσατε, κύριε Λαμπαδά. Όχι, βέβαια, σήμερα βιώσαμε όλοι και όλες, κάθε δημοκρατικός πολίτης, ένα όργιο καταστολής, βίας και αστυνομοκρατίας. Ήταν μια πρόβα τζενεράλε εφαρμογής του νομοσχεδίου χοντικής σκοπής. Είναι αλήθεια ότι την αποκλειστική ευθύνη για τα γεγονότα τα σημερινά δεν τη φέρουν οι καουμπόιδες της ομάδας Δέλτα και οι χούλιγκανς των ΜΑΤ, αλλά την αποκλειστική ευθύνη τη φέρει ο Μιχάλης. Έτσι ακριβώς είναι. Την αποκλειστική ευθύνη τη φέρει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σήμερα ο Βούτσης, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, από το βήμα της Βουλής, ζήτησε την παρέτηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Το ίδιο κάνει και η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χρυσοχοΐδης έστειλε μια δομημένη προβοκάτσια για να διαλύσει τη διαδήλωση του δημοκρατικού κόσμου, των συνδικάτων, των φορέων και των κομμάτων της αριστεράς. Η κυβέρνηση, με ένα χουντικής έμπνευσης νόμο, επιδιώκει να πάρει τα μέτρα της απέναντι στην επερχόμενη λαϊκή οργή. Η λαϊκή οργή, κυρία Γιάμαλη, τελευταία κουβέντα και κλείνω, η λαϊκή οργή του κόσμου, ο οποίος βιώνει τα δεινά των πολιτικών της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Πόσο κόσμο είχε η σημερινή διαδήλωση, πόσο κόσμο έχετε δει εσείς να περπατάει σήμερα στο κέντρο της Αθήνας? Χιλιάδες διαδηλωτές. Σήμερα, όπως και η πορεία της Τρίτης, που καλούσαν οι φοιτητικοί σύλλογοι, σήμερα που καλούσαν τα εργατικά κέντρα και συλλογικότητες, είχε χιλιάδες κόσμο. Πάρα πολύ. Αστυνομικοί, κύριε Γιαννούλη, επιτρέψτε μας. Όχι, στα παιδιά του νεολαία του Γιαννούλη. Τους ακολουθούσαν αστυνομικοί με μηχανές. Ναι, ναι, κύριε Γιαννούλη, για να βάλουμε και την εικόνα αυτή ακριβώς όπως έγινε, γιατί τον μπλοκ της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε βία. Όταν τον μπλοκ της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ κατέβαινε την Πανεπιστημίου στο σημείο της Βουκουρεστίου, επιτέθηκαν ομάδες των ΜΑΤ από τα πλάγια και σε χρόνο ντετέ οι ομάδες Δέλτα της αστυνομίας επιτέθηκαν με γκλοπ και χτύπησαν συντρόφους μας. Είναι κόσμος αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, έχουν ανοίξει κεφάλια, έχει φάει κόσμος μας κρότου λάμψης. Και έχουμε πολλούς τραυματίες. Τίποτα δεν το καλέσαμε. Μια ειρηνική πορεία, πάντα η αριστερά κάνει ειρηνικές πορείες. Ανέτεια, δεχτήκαμε επίθεση και διαλύθηκε βία τον μπλοκ. Επίσης, να πω, τραυματίες είναι και ο γραμματέας νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Σωτήρης Αλεξίου, αλλά και πολλά στελέχη του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ευτυχώς και για καλή τύχη το συντρόφο μας ήταν λίγο πιο μπροστά από εμάς. Καταλαβαίνω ότι έρχεστε από μια κατάσταση έντασης, αλλά προσπαθούμε να παρουσιάσουμε, και αφού είστε εδώ, μια εικόνα έτσι ώστε και ο κόσμος να καταλαβαίνει. Λέω και πάλι, επειδή η αστυνομία λέει ότι δέχτηκαν μολότοφ, υπάρχουν τραυματίες αστυνομικοί. Αυτά προέκυψαν μετά από την επέμβαση αστυνομίας. Προκλήθηκε η αστυνομία. Αν έχετε εικόνα, δεν μπορεί να ήσασταν παντού, εκεί που ήσασταν εσείς. Εγώ μολότοφ δεν είδα. Να ρωτήσετε αυτούς που ρίξαν τις μολότοφ. Η αριστερά πάντα κατεβαίνει στον δρόμο ειρηνικά για να διαδηλώσει για τα δίκαια αιτήματά της. Μολότοφ εγώ δεν είδα να πέφτουν. Αν πέσαν μολότοφ, για να ρωτήσω αυτούς που τους ρίξανε. Τους προβοκάτορες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή σήμερα προσπαθήσαν να μαυρώσουν μια ας πούμε ειρηνική διαδήλωση. Πάντως, για να τα λέμε όλα, κύριε Λαμπαδά, δουλειά της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει αυτούς που προκαλούν τις ταραχές και όχι να βαράει στο ψαχνό τους ήρεμους διαδηλωτές και τους ειρηνικούς. Ακριβώς. Και να πω και κάτι ακόμη, το ότι 40 μέλη της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και άλλων συλλογικοτήτων εγκλωβίστηκαν για πάνω από 2 ώρες σε ένα ξενοδοχείο επί της οδού Βουκουρεστίου και δεν μπορούσαμε να βγούμε, ενώ είχαν πέσει δακρυγόνα και κρότου λάμψης, κόσμος μας δεν μπορούσε να ανασάνει, είχαμε τραυματίες μέσα στο ξενοδοχείο και δεν μπορούσαμε να βγούμε γιατί τα ΜΑΤ είχαν κλείσει την είσοδο για πάνω από 1 ώρα. Είναι Μάλιστα. εντυπωσιακά τα όσα μας λέτε. Θα ήθελα ένα σχόλιο από τον κύριο Πλεύρη για αρχή. Γιατί βλέπετε ένας φοιτητής. Πόσο χρόνο είστε, κύριε Λαμπαδά? Ένας φοιτητής που αποκάλεσε τραμπού. 24. 24 χρονών. Ωραία, παιδί. Είδα τον φοιτητή που είναι 24 χρονών και δικαίωμά του να συμμετέχει παντού, που αποκάλεσε καουμπόιδες τους αστυνομικούς με τις μηχανές και τραμπούκους τους αστυνομικούς των ΜΑΤ. Και σας λέει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν είδε μολότοφ. Δεν είδατε καμία μολότοφ. Δεν είδατε μολότοφ. Στο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ δεν είδατε μολότοφ. Εγώ σας λέω στη διαδήλωση είδατε μολότοφ να πέφτουν ή όχι. Είναι δουλειά του φοιτητή του 24χρονου να φυλάξει. Όχι να φυλάξει, αλλά βλέπετε ότι εδώ πέρα
Δεν σας λέει ο άνθρωπος, ναι, πέσανε και Μολότοφ. Πέσανε. Μα δεν από το ποιους? Λέει, δεν είδε, δεν από μπορεί ποιους? Να πει αυτό. Από ποιους? Δεν μπορεί να πει πέσα. Αυτό. Θα να πει ότι ο Σβίγκιζερ και τη νεολαία ο ΣΥΡΙΖΑ προπορευόταν στην πορεία. Λοιπόν, αυτό έσπασε η αστυνομία. Δεν έσπασε, δεν συνέλαβε κανέναν από αυτού που δημιουργούσαν τα μπάχαλα. Χτυπήσανε την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, κύριε Πλεύρη. Θα τοποθετηθείτε γι' αυτό. Παιδιά, χτυπήσαν το κουκουέ ανερυθρίαστα. Κύριε Γιαννούλη, ένα λεπτό να ακούσουμε τον νεολαίο. Επιτρέψτε μου να τον προστατεύσω. Πού ήσασταν, γιατί είναι ένα νέο άνθρωπο. Είπατε πριν ότι δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε μια χαρά στη Βουλή. Μαζί ήμασταν και φύγαμε. 11 η ώρα ψηφίσαμε. Τι λέτε, δεν μπορούμε να σα πω. Κάνετε μια χαρά, κύριε Πλεύρη. Τι να σα πω, μια χαρά. Αντίληψη. Δεν είναι δική μας αντίληψη. Το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν δεν είναι θέμα αντίληψης. Είναι θα θέμα πραγματικότητας. Να τα ακούσει ο κόσμος βεβαίως, καθαρά. Να τα ακούσει και να καταλάβει ο κόσμος ότι κάποιοι χθες διέλυσαν το μνημείο της Μαρφίν. Το μνημείο που έγινε για τρεις νεκρούς το κατέστρεψαν κάποιοι που διαδήλωναν. Okay. Η απάντησή σας είναι δηλαδή αντί να καταδικάσετε τη βία καταστολή, είναι η Μαρφίν. Έτσι υπερφέρει την κυρία. Δεν θα γίνονται με τρόπο που να καταστρέφουν την Αθήνα. Το καταλάβατε. Δεν θα γίνονται. Το μεγάλο περίπατο σήμερα το καταστρέψαν τα ΜΑΤ. Κύριε Πλεύρη, το καταλάβατε αυτό. Η εικόνα. Τα ΜΑΤ καταστρέψαν το μεγάλο περίπατο. Με Μολότοφ. Αν πάτε και περπατήσετε την Πανεπιστημίου, θα βρείτε δεκάδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Ειδικά η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ δεν φημίζεται τόσο πολύ. Το κουκουέ μπορώ να πω ότι κάνει συγκεντρώσεις οι οποίες πάνε. Τι είναι αυτό που για ποιο πράγμα δεν φημίζεται. Όπου συμμετέχει μπάχαλα βλέπουμε πάντως να ξέρετε. Ωραία, εντάξει κύριε Πλεύρη. Να προστατεύσουμε την κουβέντα για να καταλάβει ο κόσμος. Να ολοκληρώσει. Δεν θα δεχτούμε από εσάς να μας μιλάτε για δημοκρατία. Δεν, το καταλάβατε. Έχετε πάρει διαζύγιο εδώ και πολλά χρόνια με τη δημοκρατία. Κύριε Λαμπαδά, θέλω να βάλετε. Έχετε κουντική μήτρα κύριε Πλεύρη. Έχετε κουντική μήτρα κύριε Πλεύρη. Και δεν τα ξεχνάμε αυτά. Τι δεν ξεχνάμε. Επομένως, δεν θα κουνάτε το δάχτυλο σε εμάς. Να σας δούμε το βίντεο, δάχτυλο, να δούμε το βίντεο, κύριε Καλοκαιρινέ. Μηχανές των αστυνομικών πάνω στο πεζόδρομο του στο πεζοδρομημένο κομμάτι του δρόμου του μεγάλου περιπάτου. Βλέπουμε έναν κύριο ο οποίος τρέχει να ξεφύγει, έναν νεαρό τον οποίο κυνηγάνε, έναν άλλο που έχει γονατίσει κάτω. Τέσσερις εναντίον ενός. Το ξαναβλέπουμε. Τον καουμπόιδες τους είπε. Και λίγα τους είπε. Και λίγα είπε ο νέος λέτε. Λίγα είπε για καουμπόιδες, κύριε Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, αυτή είναι η αναλογικότητα. Επιτέλους, πού είδατε την αστυνομική βία. Μην προκαλείτε. Βάλτε το βίντεο. Ξαναβάλτε το βίντεο, κύριε Καλοκαιρινέ, να παίζει κάτω. Δείχνε μου την αστυνομική βία. Βάλτε το βίντεο. Δείχνε μου την αστυνομική βία. Θα μου πείτε, εδώ έχουμε αστυνομική βία. Εδώ μπορεί να πατήσει τους διαδηλωτές, περνάει από δίπλα καταρχήν. Και να συλλαμβάνει ένα άτομο το οποίο το συλλαμβάνει με τον ακριβώς προβλεπόμενο τρόπο. Αυτός βλέπετε να χτυπάει κανέναν ο αστυνομικός. Αυτή είναι η αστυνομική βία. Τέτοιο προβλεπόμενο τρόπο είδαμε και στην περίπτωση του Ζακ Κωστόπουλου. 5 εναντίον ενός, κύριε Πλεύρη. Αυτή είναι η αστυνομική βία τώρα. Άρα, επιτρέπετε, επειδή βλέπω ότι το βίντεο είναι στο ύψος της Πανεπιστημίου. Κύριε Ζαμάλη, μια φράση. Αυτό κάνει αυτός ο άνθρωπος και τον κυνηγούσαν. Αυτό δεν το ξέρω, κύριε Αρσένη. Εσείς μπορεί να το ξέρετε. Η άγρια καταστολή έγινε πολύ πιο πίσω στο ύψος της Βουκουρεστίου. Μου λέτε ότι αστυνομική βία. Μιλάτε όλοι μαζί. Μιλάτε όλοι μαζί. Μισό λεπτό. Πραγματικά σας εκλιπαρώ. Υπάρχουν γεγονότα τα οποία, κύριε Πλεύρη, σας παρακαλώ. Α, και εδώ βλέπουμε άλλα βίντεο εντυπωσιακά. Δεν υπάρχει βία. Λίμωνο τώρα.